Είμαι πολύ χαρούμενος που στη δεύτερη εκπομπή μας, εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, τη δεύτερη εκπομπή μας για τη φετινή σεζόν, για την ραδιοφωνική σεζόν 2022-2023, έχω στην τηλεφωνική γραμμή πρώτη καλεσμένη της δεύτερης εκπομπής, την αγαπημένη μου Κατερίνα Φραγκάκη, τη γνωστή σε όλη την Αθήνα και την Ελλάδα δικηγόρο, μία από τις πιο έγκριτες θα έλεγα εγώ, και πάνω απ' όλα φίλοι μου, και τα συζητάμε πάρα πολύ ωραία και φιλικά εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε λύνοντας πολλές από τις απορίες σας και ενδεχομένως προβλήματά σας, και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε όλο το χρόνο με το Κατερινάκι. Κατερίνα μου, αγαπημένη μου, καλή σεζόν να έχουμε. Δημήτρη μου, καλή σεζόν, καλή αρχή, πάντα επιτυχίες. Και εμένα είναι τεράστια η χαρά μου, το ξέρεις αυτό. Ναι, και επειδή είμαι σίγουρος ότι είναι, επειδή είναι Κυριακή απόγευμα, ότι έχεις και το Δημήτρη δίπλα σου, αν δεν τον έχεις, θα ανησυχήσω. Εδώ δίπλα μου είναι. Δώσε μου τον ένα δευτερόλεπτο να του πω καλή χρονιά. Τον δίνω. Για να πει καλή χρονιά. Μπράβο. Δημητρό! Καλή χρονιά, Δημήτρη μου! Αγόρι μου, περιμένω πώς και πώς να σε δω. Αύριο δεν ξεκινάτε και στον Αντένα? Φυσικά ξεκινάμε. Είμαστε στην τελική ευθεία, στις τελευταίες προετοιμασίες. Ξεκινάμε αύριο το πρωί δυνατά. Κανονικά στην ενημέρωση που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Με μια πολύ μεγάλη και ωραία και όμορφη προσθήκη στην εκπομπή μας με τον Γιώργο Παπαδάκη, αυτή της Μαρίας Αναστασοπούλου. Η οποία ανήκει και στην οικογένεια του Real Group, πια πρέπει να πούμε, έτσι. Φυσικά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Είναι μαζί μας η Μαρία κάθε Σαββατοκύριακο στον Real FM. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε όλους τους επόμενους μήνες. Και φυσικά, Δημήτρη, μέσα από την εκπομπή σου θα λέμε και θα ενημερώνουμε κάθε Σαββατοκύριακο για όλα τα θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Λοιπόν, άκου να σου πω αυτό για την τσέπη, πρέπει να το κρατήσουμε πάρα πολύ, γιατί να κρατήσουμε τα χρηστικά θέματα και να τα σταχυολογήσουμε, να τα αρχιοθετήσουμε για να μπορέσουμε να δίνουμε πολύ χρήσιμες, και εσύ να το κάνεις και στην τηλεόραση και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο εννοείται, χρήσιμες ουσιαστικές συμβουλές για την τσέπη του κόσμου. Ο χειμώνας προβλέπεται πολύ δύσκολος με την ενεργειακή κρίση. Ξέρω ότι θα το κάνεις και εσύ με τον καλύτερο τρόπο στον Αντένα και εδώ στο Real FM 97,8. Είναι πολύ σημαντική. Και στη Real News, σαφέστατα, που κυκλοφορεί και σήμερα, το έλεγα νωρίτερα. Είναι πολύ σημαντική η προσθήκη στην οικογένεια του Αληθινού Ραδιοφώνου και της Μαρίας Αναστασοπλού, η οποία είναι και εξαιρετική δημοσιογράφος και ένα από τα καλύτερα παιδιά που κυκλοφορούν στο δημοσιογραφικό στερέωμα, στην πιάτσα, όπως. Εξαιρετικό παιδί. Είμαι πολύ χαρούμενος που ουσιαστικά μου δίνει τη σκυτάλη εμένα κάθε Σαββατοκύριακο, με εξαίρεση αυτό το Σαββατοκύριακο που είχατε και έχετε εντατικές πρόβες, και έτσι η Μαρία δεν πρόλαβε να είναι εδώ στον αέρα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Να ενημερώσουμε όμως τους ακροατές ότι από το άλλο Σαββατοκύριακο η σπουδαία δημοσιογράφος για μένα, από τις μεγαλύτερες ανερχόμενες Ελληνίδες δημοσιογράφους διαχρονικά, γιατί είναι και νέα και έχει πετύχει ήδη πάρα πολλά παρουσιάζοντας τις δικές της εκπομπές, η Μαρία Αναστασοπούλου θα είναι 2 με 4 στο Real FM 97,8. Με τον Δημήτρη τα είπαμε. Είναι η ώρα να τα πούμε το Κατερινάκι. Κατερινάκι μου, τι κάνεις και πάλι? Καλά, ωραία. Δημήτρη μου, μια χαρά. Μείνετε λίγο σταθεροί σε ένα σημείο, γιατί άμα σε χάσω θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Ναι, είμαστε σταθεροί τώρα. Μπράβο, τέλεια. Λοιπόν, Κατερίνα μου, πες μου καταρχάς τι τρέχει και μετά με δύο λέξεις, με ένα πρόλογο δικό σου, γιατί μετά έχω να σου κάνω πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Ορμόμενος από μια τηλεοπτική σου παρουσία και μια προσωπική ιστορία μιας γυναίκας που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι σε, έχεις καταλάβει, ακροατές και ακροάτρες. Όχι ακόμη, θα τους εξηγήσουμε σε λίγο αναλυτικά. Πες μου, το γενικό πλαίσιο καταρχάς ποιο είναι. Λοιπόν, το γενικό πλαίσιο είναι καταρχάς ότι έχουν ξεκινήσει κανονικότατα οι πληστηριασμοί. Αυτό είναι. Ναι. Ακόμα και της πρώτης κατοικίας. Κάτι το οποίο δυστυχώς το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο το βλέπουμε ότι θα αφορά πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η μόνη λύση για αυτή την περίπτωση, για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε, είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Έχουν ήδη γίνει ρυθμίσεις μετά τις παρεμβάσεις που κάναμε. Πλην όμως, σε κάποιες περιπτώσεις ο εξοδικαστικός δεν τρέχει όπως θα θέλαμε. Όπως αυτή την περίπτωση που ανέφερες, της γυναίκας αυτής, η οποία δυστυχώς θα χάσει την πρώτη κατοικία της, επειδή επίκειται ο πληστηριασμός τώρα την Πέμπτη, στις 8 Σεπτεμβρίου, όπου θα διενεργηθεί ο πληστηριασμός, καθότι η πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού δημιουργεί κάποια προβλήματα τεχνικής φύσεως, θα έλεγα. Κάτσε βρε Κατερίνα μου, ένα λεπτό. Εδώ μια γυναίκα κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της. Θα τρελαθώ εντελώς.
σε αυτό το ραδιόφωνο που κάνω εκπομπές, έτσι. Από τη μία θέλω να αφήσω την επικαιρότητα και να μην ασχολούμαι, από την άλλη με πνίγει το δίκιο κάποιων συμπολιτών μου, συνανθρώπων μου. Κινδυνεύει μια γυναίκα να χάσει το σπίτι της και μου λες ότι έχει προβλήματα η πλατφόρμα, ας τα λύσουν τα προβλήματα. Δυστυχώς. Ποια προβλήματα, Κατερίνα μου, ποια, μπορείς να μου τα πεις να τα καταλάβεις. Δεν αναγνωρίζει ουσιαστικά το περιουσιακό της στοιχείο. Με αποτέλεσμα να μην μας αφήνει να κάνουμε οριστική υποβολή για να επέλθει και η προστασία της. Τι εννοείς δεν αναγνωρίζει το περιουσιακό της στοιχείο, το καταλάβω. Σύστημα, ναι. Το σύστημα δείχνει ότι δεν έχει κάποια περιουσία ώστε να προστατευτεί. Φαίνεται ότι δεν έχει κάποιο σπίτι. Συγγνώμη, χάνει το σπίτι της και η πλατφόρμα... Δεν αναγνωρίζει το σπίτι αυτό. Είτε επειδή έχει γίνει η κατάσχεση, είτε επειδή δεν έχει γίνει η άγκληση των στοιχείων από την πλατφόρμα του ένφια ουσιαστικά, γιατί συνδέεται με την ΑΔΕ. Που και αυτό αδικαιολόγητο είναι, απαράδεκτο είναι και αυτό. Απαράδεκτο είναι. Αν συμβαίνει, μπράβο. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε οριστική υποβολή όπως γίνεται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Γιατί να το πούμε και αυτό, έχουμε καταφέρει και έχουμε σώσει πολλά σπίτια. Ωραία. Με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ωραία, αλλά όμως το κάθε σπίτι είναι μοναδικό όμως. Είναι μοναδικό. Η κάθε ψυχή ανθρώπινη είναι μοναδική, Κατερίνα Φραγκάκη. Ακριβώς. Και αυτή η γυναίκα, πραγματικά, επειδή είδες και την εκπομπή, έκλαιγε σκεφτόμενη ότι θα μείνει στο δρόμο μόνο και μόνο επειδή μία πλατφόρμα δεν λειτουργεί και επειδή έχει κάνει φοβερές προσπάθειες να ρυθμίσει. Εμένα ήρθε στο γραφείο μου, θα σου πω, πριν ένα μήνα, ναι, αφού είχε κάνει πολλές απέλπιδες προσπάθειες να ρυθμίσει και μου λέει: σας παρακαλώ, κυρία Φραγκάκη, βάλτε με στον εξοδικαστικό. Ναι. Μπαίνουμε στον εξοδικαστικό, έχει τα κριτήρια και η πλατφόρμα δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Το γεγονός ότι είχε εμπορική επιχείρηση κάποτε, πόσο έχει επηρεάσει, είναι άσχετο το ένα μετά. Αρχικά το 2012 προσπάθησε να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σωστά, ναι. Όμως, όπως μου ανέφερε, οι δικαστές ουσιαστικά της απέρριψαν την αίτησή της, καθότι είχε εμπορική ιδιότητα. Γιατί ο νόμος Κατσέλη δεν ήταν για τους εμπόρους, δεν είχε βεβαίως εμπορική ιδιότητα γιατί είχε κλείσει την επιχείρησή της, όμως οι δικαστές εξέδωσαν αυτή την απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, η γυναίκα αυτή προσπάθησε εν συνεχεία να μπορέσει να ρυθμίσει με τις τράπεζες, όμως η τράπεζα της έλεγε ότι κοίτα να δεις, για να σου ρυθμίσω πρέπει να μου καταβάλεις το σύνολο της οφειλής, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το κάνει. Μα η γυναίκα έκλεισε την επιχείρησή της επειδή δεν μπορούσε να φέρει εις πέρας τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησής της. Σε οικονομική αδυναμία, τεράστια, και αυτή και ο σύζυγός. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να προστατεύσει ο κάθε εξοδικαστικός μηχανισμός, έτσι, ακριβώς, και να μην κολλάνε οι πλατφόρμες. Όλους... Και για αυτούς ανθρώπους δημιουργήθηκε ο εξοδικαστικός, τους ανθρώπους που δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά είναι αυτοί που θέλουν να ρυθμίσουν. Μπορούν να ρυθμίσουν γιατί έχουν κάποιο εισόδημα για να καταβάλουν μέρος της οφειλής τους με μία δόση που θα πρέπει να καταβάλουν. Αλλά δυστυχώς αυτή τη γυναίκα ακόμα κάνουμε προσπάθειες. Είμαστε σε ένα αγώνα δρόμου για να καταφέρουμε μέχρι την Πέμπτη να τις προστατεύσουμε το σπίτι της και να μην το χάσει τον πληθυσμό. Ερώτηση. Στην πράξη, τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής? Τι ζητάς εσύ που έχεις ζητήσει πάρα πολλές φορές πράγματα και τα έχεις πετύχει μέσα από αυτή την εκπομπή και το βήμα που έχεις στο αληθινό ραδιόφωνο με την αξία σου βέβαια τη μεγάλη. Τι ζητάς εσύ αυτή τη στιγμή από την πολιτεία όσον αφορά την πλατφόρμα την προβληματική που έχει ως αποτέλεσμα άνθρωποι να κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη τους κατοικία? Το πρώτο και σημαντικότερο, να λυθούν όλα αυτά τα τεχνικά προβλήματα. Μετά από 1,5 χρόνο σχεδόν λειτουργίας, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ακόμα τεχνικά προβλήματα. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει παρέμβαση πλέον από την πολιτεία, όπου να μιλήσουν με όλα αυτά τα fans που έχουν μία ανένδοτη στάση, δεν ρυθμίζουν τις οφειλές όσο όφυλαν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι άνθρωποι πριν γίνει ο πληστηριασμός, αν δεν μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, να ρυθμίσουν εξοδικαστικά. Τι εννοώ? Πριν γίνει ο πληστηριασμός έχουμε τη δυνατότητα να πάμε να κάνουμε μια πρόταση στο φάντη στην τράπεζα. Σωστά. Για να ανασταλεί ο πληστηριασμός. Εδώ λοιπόν αυτό που βλέπω εγώ στην καθημερινότητά μου είναι ότι συγκεκριμένα φαντ αρνούνται και να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και απορρίπτουν τις αιτήσεις. Ενώ παράλληλα... Χάθηκε η γραμμή με τη... σε ακούμε, Κατερίνα. Ώστε να ανασταλεί ο πληστηριασμός, λένε και πάλι όχι. Μάλιστα. Κατερίνα μου, εγώ θα πω ένα πράγμα πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Ας το σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά το ζήτημα οι άνθρωποι της πολιτείας, γιατί είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Έτσι, ένας άνθρωπος
να χάσει το σπίτι του και να σκεφτεί να κάνει κακό στον εαυτό του, που το έχουμε δει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, πνιγμένος από τα χρέη και από το γεγονός ότι έχασε το κεραμίδι που τον προστατεύει, το σπίτι του, εκείνο και την οικογένειά του, ποτέ δεν ξέρεις αυτός ο άνθρωπος τι θα κάνει. Έτσι. Δημήτρη μου, η κυρία Ελένη. Μην υποτιμάμε τη στεναχώρια, την απογοήτευση που νιώθει αυτός ο άνθρωπος, το δράμα αυτού του άνθρωπου. Μην το υποτιμάμε. Η κυρία Ελένη, θα σου πω ότι αυτό μου είπε. Μου λέει: Κατερίνα μου, κάνω ό,τι μπορείς. Αν χάσω το σπίτι μου, εγώ θα αυτοκτονήσω. Ναι, όχι, εγώ είδες, δεν ήθελα να το πω αυτό, γιατί δεν ήθελα να αναφερθώ στη συγκεκριμένη γυναίκα. Ήθελα να το πω γενικά. Ξεκάθαρα, το βάρος μου είναι τεράστιο, όπως καταλαβαίνεις. Έχω δώσει όλη μου την ψυχή αυτή τη στιγμή για να τη σώσω το σπίτι. Μάλιστα, και καλά κάνεις. Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε τελικά, αλλά πρέπει οπωσδήποτε η πολιτεία να κάνει αυτές τις ρυθμίσεις ώστε να βοηθήσει τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα μου, για την πρώτη σου παρουσία σε αυτή την εκπομπή. Και εγώ ότι... σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Μου και χαρά μου και δική μου αγαπημένη πολύ. Μου. Φιλιά πολλά, φιλιά. Ευχαριστούμε, φιλιά.